Ο αναπτυξιακό οργανισμό ε, ιδρύθηκε ε, τον ε, Ιούλιο. Με τι γραφειοκρατικέ ε, διαδικασίε που ε, πήρε ε, ουσιαστικά άρχισε τη λειτουργία του εδώ και ένα μισή μήνα. Από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε κάποια θέματα, όχι μόνο εμεί αλλά όλοι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, όσον αφορά τη στελέχωση. Κατά πόσο λοιπόν ε, είχαμε την υποχρέωση να πάρουμε μετακλητούς από το Δήμο, κατά πόσο έπρεπε να ήταν οι αορίς του χρόνου, αν μπορούσαμε να πάρουμε από, τον, από την κοινωνία έξω με μπλοκάκι. Όλα αυτά σιγά σιγά ε, λύνονται, συν το χρόνο. Και είμαστε στην ευχάριστη να πούμε ότι πλέον ο αναπτυξιακό οργανισμό τηλεχώθηκε. Πήραμε τον τεχνικό μα διευθυντή, πήραμε και ε, μία μηχανικό. Ε, έχουμε προσλάβει και κάποιον οικονομολόγο με ειδικέ ανάγκε έτσι ώστε να δώσουμε και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρεία. Και γενικά πάμε πάρα πολύ καλά με ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, διακομματικό, με ό,τι καλύτερο ε, από πλευράς ε, δυνατότητας και προσφοράς. Θα πω ότι αποτελείται από εμένα σαν πρόεδρο, τον κύριο Ζαφυρίου σαν αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαμάκο, ε, τον κύριο Αστυρακάκη, ε, τον κύριο Δαγκλή και τον κύριο Μπαλή με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Προτούλη. Είναι μια πολύ πολύ έτσι ελπιδοφόρα πρωτοβουλία που αξιοποιεί την νομοθετική δυνατότητα που δίνει ο ιδρυτικό νόμο των Αναπτυξιακών, μια και ουσιαστικά έρχεται να δουλέψει παράλληλα με τι τεχνικέ υπηρεσίε του Δήμου, σε καμία περίπτωση ούτε ανταγωνιστικά ούτε ενάντια των συμφερόντων του Δήμου. Είναι κομμάτι του Δήμου, παιδί του Δήμου και μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορεί με μεγαλύτερε δυνατότητε και γραφειοκρατικέ ευκαινισίες, να δώσει λύσεις σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως λόγω φόρτου ή λόγω ε, των αγκυλώσεων των γραφειοκρατικών η Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμος ε, θα είχε δυσκολίες. Ε, ήδη λοιπόν ε, είναι γεγονός ότι ε, το πρώτο έργο ε, και η πρώτη προγραμματική υπογράφηκε, αυτό είναι το ΠΥΚΠΑ ε, όπου έχουμε αναλάβει τη ε, δημιουργία των παιδικών κατασκηνώσεων μετά την ε, απόδοσή τους από το κέντρο φιλοξενίας των ανηλίκων που ήταν όλα αυτά τα χρόνια όπου πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη από πλευρά ευθύνη διαδικασία και αντικείμενο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κατεστραμμένε εγκαταστάσει που πρέπει εκ των πραγμάτων να γίνουν από την αρχή με ένα προπολογισμό πολύ σφιχτό, 270.000 ευρώ συνολικά, μέσα και σε αυτό το ποσό και η υπεροπροστασία, μια και πρόκειται για να φιλοξενηθούν παιδιά και η Δημοτική Αρχή και ο καθένας μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο ηλικιακό, να το πω έτσι, αυτό πληθυσμιακό δεδομένο, μια και μας ενδιαφέρει να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και να είναι όλες οι εγκαταστάσεις άρτιες για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τα, τους μικρούς μας δημότες. Είναι ανάλογα με το, με το έργο και οι πόροι. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, το πίκπα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ε, ο Δήμος και ο Δήμος με τη σειρά του, έχοντας υπόψη το μεγάλο ε, όγκο της δουλειά και το πολύ ε, συρρυκνωμένο του χρόνου, μας το ανέθεσε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας με μεγαλύτερη ευκολία, ακριβώς λόγω της ευληγησίας και της ικανότητας που έχει η Αναπτυξιακή να μην ε, έχει μεγάλες ε, αγγυλώσεις γραφειοκρατικές. Ελπίζουμε αυτό να το φέρουμε σε πέρας. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση είναι από το Υπουργείο ε, Κοινωνικής Πρόνοιας, δια του Δήμου σε εμά. Ε, το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε θετικά νέα μάλιστα αυτή την εβδομάδα είναι η αναμόρφωση του ΚΑΡΑΤΕΠΕ μετά την, το κλείσιμο και την απόδοση στο Δήμο του Δημοτικού ΚΑΡΑΤΕΠΕ όπου εκεί μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ όπου ήρθαμε σε μια συμφωνία με τη ΔΕΙΑΛ που είναι και η ιδιοκτήτρια του χώρου αυτού. Εξηγήσαμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει και μέσα από ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και με διεξοδικές διαπραγματεύσεις που κάναμε μας παραχωρήσανε για πέντε χρόνια το χώρο έτσι ώστε να γίνει διαμόρφωση πλήρη διαμόρφωση όλης όλη της περιοχής, να γίνει ένα κέντρο κυκλοφορικής αγωγής, αυτό το οποίο υπήρχε ανέκαθεν στο χώρο, να γίνει ένα μουσείο μνήμης το προσφυγικό, από την πλευρά πλέον όμω των Δημοτών και των Μητυνιών, έτσι όπω το αντιληφθήκαμε και το αισθανθήκαμε, έτσι ώστε να μην περάσει στη μνήμη μα και να χαθεί αυτό το μεγαλείο ψυχή που επέδειξαν και την αλληλεγγύη που επέδειξαν όλοι μα οι συμπολίτε μα κατά τη διάρκεια του προσφυγικού. Ε, αλλά αυτό να είναι και να επισκέψιμος χώρος, ένας φόρος τιμή σε όλους τους μητινιούς για αυτό το οποίο προσφέρανε. Παράλληλα θα γίνονται κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, το οποίο πρόκειται να κουμπώσει το πρόγραμμα αυτό με ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την για κλειστό αθλητικό χώρο, όπου αυτό σε συνεργασία με τα δύο εκατομμύρια αυτά που σας είπα, θα μπορέσει να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο ε, τμήμα του έργου, ε, έτσι ώστε να παραδοθεί στους Μυντιλινιούς τελείως διαφορετικό από το ξέραμε. Συγχρόνως θα γίνει και ένα κέντρο νεοφιών επιχειρήσεων εκεί, όπου αυτό έχει να κάνει όμως ε, με καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, δεν θα είναι εμπορικές επιχειρήσεις, θα είναι ε, επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν ε, ε, κοινωνικό πρόσημο, θα, απο, το, θα ξεκινάνε με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες και θα επιστρέφουν το αντικείμενο της δραστηριότητάς του στην κοινωνία. Είναι κάτι πρωτοποριακό, το οποίο είναι πολύ έτσι ανεπτυγμένο στο εξωτερικό και ο Δήμος έρχεται προστάρις να έρθει η κοινωνία των πολιτών και η συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο και στις ενώσεις προσώπων και φυσικών προσώπων που έχουν μία διάθεση να προσφέρουν στην κοινωνία, να βρουν στέγη σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία στον Καράτε ΠΕ με την εξοποίηση των κοντέινερς που θα αναμορφωθούν τελείω. Για να αποτελέσουν τη δυνατότητα να στεγάσουν τι δραστηριότητε. Κύριε Θαντζιάν, μήπω αυτό όμω ανοίγει την πόρτα σε μη κυβερνητικέ οργανώσει που τόσο καιρό βρισκόντουσαν στη Μετειλή και οι οποίε ήταν κατά κύριο λόγο ανεπιθύμητε από το λεσβιακό λαό. Να μπουν σε αυτό το πάρκο. Ακούστε να δείτε, το άκουσα και εγώ αυτό και μου έκανε εντύπωση που ε, 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 υπόθηκε αυτό το πράγμα. Ε, καταρχήν η ΜΚΟ ε, φυσικά με τον τρόπο κάποιες από αυτές που ε, ε, ενεργήσανε ε, δημιουργήσανε πολύ έτσι δυσάρεστη εντύπωση και ιδέα ε, σε καθέναν από μας. Το καταλαβαίνω και το αποδέχομαι πλήρως σαν μια απόλυτη λογική ε, πραγματικότητα. Όμως, οι συγκεκριμένε δράσει από μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι και αυτέ μία από τι πολλέ κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριότητες που αν πούμε ότι θα δουλέψουν στο συγκεκριμένο χώρο, θα δουλέψουν με κανόνες, θα δουλέψουν μέσα από διαδικασίες, θα δουλέψουν μέσα από λογοδοσίες, θα δουλέψουν μέσα από μια ε, κανονική κοινωνική ε, ανταποδοτικότητα που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που ξέραμε τη ΜΚΟ που ήταν κυριολεκτικά ένα ξέφρογο αμπέλι. Μακάρι να υπάρξουν πρωτοβουλίε από συγκεκριμένε ΜΚΟ αφού τι λέτε, γιατί δεν είναι μόνο για αυτό το χώρο η ΜΚΟ, να έρθουν γιατί σημαίνει ότι θα. Υποκύψουν σε συγκεκριμένου κανόνε που θα ξεκινάνε από την κοινωνία και θα οδηγούνται οι δράσει του στην κοινωνία. Τε αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο που προσπαθούμε να επιτύχουμε τη χρηματοδότηση. Ε, το προαπαιτούμενο ήταν να πάρουμε την ε, ε, την παραχώρηση του χώρου. Αυτό έγινε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πίεση, γιατί όλα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 31-12, γιατί μετά πλέον η χρηματοδότηση φεύγει. Είμαστε στη φάση που μαζεύουμε όλο το υλικό το γραφειοκρατικό για να το αποστείλουμε. Ήδη ένα μεγάλο κομμάτι έφυγε σήμερα. Ε, θα ακολουθήσει και η ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μέχρι 30-12 θα έχουμε πετύχει την έγκριση. Θα μας έρθει μέσα στον Ιανουάριο η απόφαση της έγκρισεως για να γίνει και η πρώτη εκταμείευση και αμέσω ξεκινάμε. Μέσα στην ε, υποχρέωση της αναπτυξιακής, και μέσα στα πλαίσια των καλών σχέσεων που πατήχαμε με τη ΔΕΙΑΛ ήταν ότι αναλάβαμε απέναντί τους την υποχρέωση να αναγύρουμε συγκρότημα γραφείων 300 τετραγωνικών για να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους στον χώρο που τους ανήκει ήταν κάτι πολύ, α το πούμε, δίκαιο, που μέσα από τη χρηματοδότηση μπορούσαμε να το καλύψουμε. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, η έκδοση τη άδεια και η ανέγερση του κτηριακού αυτού συγκροτήματο, συν όλα τα άλλα, είναι σίγουρο θα ξεπεράσει του τον 1,5-2 χρόνια. Τρίτη και 21 Δεκεμβρίου ήταν μια μεγάλη μέρα για το Δημοτικό μα Συμβούλιο, όπω για κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, μια και συζητήθηκε η κορυφαία πολιτική πράξη του προπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου μας. Έγινε σαφές και από τις μεγάλες αυτές συζητήσεις που ακολούθησαν γύρω από αυτά τα θέματα ότι ο Δήμος πρόκειται να εκτελέσει στο αμέσως προσεχές διάστημα του 2022 έργα πολύ μεγάλα από πλευράς κρηματοδότησης, πολύ σύνθετα από πλευράς σχεδιασμού και τεχνικής κατάρτισης και γενικά θα είναι μια χρονιά πολύ γόνιμη από πλευράς αποτελέσματος. Όλες οι πτέρυγες αναπτύξανε μια πολύ γόνιμη και παραγωγική δημιουργική αντιπολίτευση, κάναν μια αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον καλό των Δημοτών και του Δήμου μας. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι το 2022 θα είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης διότι η τεχνική υπηρεσία και ο αρμόδιος αντίμαρος ο κ. Ζημής έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Κάναν όλοι πάλι και ο πολιτικός τους προϊστάμενος μια καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Έχουμε εκπονήσει πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα αλλάξουν κυριολεκτικά την πόλη με πρώτο και την τάξη την αναμόρφωση της προκυμαίας η οποία ξεκινάει, έχει δημοπρατηθεί και ξεκινά μετά την εκδίκαση των αισθάσεων από τι τεχνικέ εταιρείε που έλαβαν μέρο στο διαγωνισμό, πιστεύω, στο επόμενο τρίμηνο-τετράμινο. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Εμεί είμαστε έτοιμοι, απλά πρέπει να ακολουθήσουμε τον νόμο και τι διαδικασίε μετά από την υποβολή των εστάσεων των εμπλεκομένων τεχνικών εταιρεών. Γίνεται ε, σαφέ ότι μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα που συζητήθηκε την Τρίτη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη στο Δήμο μα και στην πόλη τη Μιτειλίνη. Πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε χειροπιαστά ε, το επόμενο διάστημα, όπου θα διαπιστώσουμε ήδη η σώμαση το μεγάλο ε, μέγεθο των έργων που πρόκειται να γίνουν, που θα αλλάξουν κυριολεκτικά την ε, καθημερινότητά μα επί το καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο με αυτά που άκουσα. Πολύ σίγουρο ότι ε, αυτά που άκουσα θα ελοπιθούν. Ε, γι' αυτό ακριβώ και πήραμε ε, την θετική ψήφο ε, τη ε, όλου σχεδόν του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν λευκό ε, ακριβώς ε, θέλησαν να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά το αποτέλεσμα χωρίς σε καμία περίπτωση να αμφισβητούν το καλό των προθέσεων και την, ε, το αισιόδοξο των ενεργειών που πρόκειται να ακολουθήσουν. Επειδή μου δίνετε ευκαιρία μέσα από την ε, σημερινή συνέντευξη ε, που ακουμπά και στην επικαιρότητα το θέμα που θα αναφέρω ε, θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στον συνάδελφο κύριο Κατζανό ο οποίος... Ε, Μάθαμε ε, αργά το μεσημέρι χτες ότι μπορούσε πλέον να λάβει μέρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, παρά το γεγονό ότι εγώ μέχρι και σήμερα το πρωί δεν είχα πάρει καμία ε, επίσημη α, ε, απάντηση, κανένα επίσημο έγγραφο μέσα από το κανάλι του Δήμου ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο ε, για την ε, δικαίωση του κυρίου Κατζανού, επειδή ε, έλαβα γνώση αυτής, της δυνατότητα ε, δυνατότητας που, που έχει πλέον ο κύριος Καζανός να μετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον κάλεσα να μετέχει. Εκείνος μου ζήτησε να γίνει κανονική επίσημη ενημέρωση του μέσα από πρόσκληση. Αυτό δεν γινόταν τυπικά να γίνει γιατί είχε παρέλθει ο χρόνος της επίσημης πρόσκλησης του τριημέρου που αναφέρει ο κώδικας. Εκτός του γεγονότος ότι δεν είχαμε καθόλου μα στα email και ότι ακριβώς κάθε ένας δημοτικό Σύμβουλος καταθέτει στο Προεδρείο για να γίνεται η δυνατή γνώση του Προεδρείου και η ενημέρωση του Συμβούλου για όλε τι δραστηριότητε του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου. Υπό αυτέ τι συνδίκε, λοιπόν, ο κύριο Κατζανό ενημερώθηκε από μένα προσωπικά για το Δημοτικό Συμβούλιο που θα ελάμβανε χώρα στι 6 το απόγευμα για τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματο και του προπολογισμού. Μου είπε ότι δεν θα έρθει διότι δεν του έγινε επίσημη ανακοίνωση και σήμερα έμαθα μέσα από δημοσίευμα τη εφημερίδα ότι είναι παραπονούμενος, θεωρεί ότι υπάρχει από την πλευρά του προεδρίου μια μεθόδευση να τον αποκλείσουμε και ότι δήθεν αυτό το κάναμε γιατί δεν θέλουμε την παρουσία του. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε σε κάθε τόνο ότι ο κύριος Κατζανός είναι ευπρόσδεκτος και, τον, και ήταν μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη αυτή που γύρισε πλέον με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και πάλι στις τάξεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι ένας άξιος συνάρφος ο οποίος θα έρθει με την εμπειρία του να φωτίσει και εκείνο και να συνεισφέρει στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου και ας βγάλει από το μυαλό του μεθοδέψεις και πονηρές σκέψεις γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχουν και όσον αφορά την απειλή του ότι θα προσφύγει στην αποκεντρωμένη και αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι μπορεί να τεινάξει τον αέρα τη συζήτηση του προπολογισμού και του τεχνικού δελτίου, του τεχνικού προγράμματο. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμά του αν έχει αποφασίσει να το κάνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα νομικό θέμα σε οτιδήποτε σχετικό από πλευρά διαδικασιών έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο στο πρόσωπό του. Και τον καλό από εδώ και μπρο να μπούμε σε θάλασσε ομαλότητα και καλή συνεργασία για τον καλό της, του Δήμου μα και των Δημοτών μα. Θα ήθελα κλείνοντα την πολύ ωραία αυτή συνέντευξη που μου δώσα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον κόσμο της Μητυλίνης, να ευχηθώ σε καθέναν από εμά και σε όλες τις οικογένειες και σε καθέναν ξεχωριστά. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος, ένα νέο έτος που πρέπει να έχουμε μεγάλες ελπίδες, ότι θα είναι ένα έτος αναγέννησης και μία ευκαιρία να αφήσουμε πίσω όλα τα κακά, τα οποία κυριολεκτικά μας ταλαιπώρησαν τα προηγούμενα χρόνια εν ώψη της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Θέλω να ελπίζω ότι με γνώμονα πάντα την υγεία θα υπάρξουν καλύτερες μέρες για όλους μας και ιδιαίτερα για το νησί μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά λοιπόν.